Φίλε και φίλοι, χαίρετε. Είμαι η Θέκλα Αυτό εδώ είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν το πράξατε ήδη, πατήστε το κουμπί για εγγραφή, είναι δωρεάν. Πατήστε και το καμπανάκι για να σα έρχονται ειδοποιήσει κάθε φορά που ανεβαίνει ένα νέο βίντεο. Και μου είπαν να σα πω, να θυμηθείτε, να πατάτε το κουμπί like εάν σα αρέσει ένα βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα κάνουμε ένα θέμα το οποίο σα το έχω προαναγγείλει προ λίγων ημερών όταν ανέβηκε το βίντεο με τίτλο «Εσωτερικέ μου κριτή σιώπα, σώπα». Και σας είπα σε εκείνο το βίντεο ότι θα πάρω κάποια από τα σχόλια σας κάτω από το βίντεο για να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς βάζουμε σε σίγαση τον εσωτερικό μας κριτή. Είχε πολύ ενδιαφέροντα σχόλια κάτω από το βίντεο και κάτω από το βίντεο στη συμμετοχή, γιατί θα παρατηρήσατε ότι ανεβαίνουν α, τα βίντεο σε δύο μορφές. Το ίδιο βίντεο ανεβαίνει με διαφημίσεις για τους ανθρώπους που δεν βρίσκονται... Ε, στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο συμμετοχής... και ανεβαίνουν α, χωρίς διαφημίσεις για τους ανθρώπους που είναι... στο τρίτο και τέταρτο επίπεδο συμμετοχής. Και υπήρχαν και ενδιαφέροντα σχόλια και κάτω από το βίντεο στη συμμετοχή... τα οποία τα έχω μαζέψει μαζί με τα σχόλια από το δημόσιο βίντεο για να κάνουμε αυτό το θέμα. Λοιπόν, υπενθυμίζω έτσι εντάχει τι είχαμε πει στο προηγούμενο βίντεο που ήταν οδηγητικό. Εννοείται ότι στην περιγραφή αυτού του βίντεο θα βάλω το σύνδεσμο με το βίντεο με τίτλο «Εσωτερικέ μου κριτή σόπα». Ε, ήθελα να γράψω σκάσε, αλλά είπα να γράψω σόπα. και σε εκείνο το βίντεο είχαμε πει ότι όλες αυτές οι όλα αυτά τα κηρύγματα, όλες αυτές οι απειλές, όλες αυτές οι αρνητικές εκφράσεις, οι αρνητικές εκφράσεις λεκτικά που έχουμε ακούσει μεγαλώνοντας, τα έχουμε εσωτερικεύσει και τρέχουν από μόνα τους σαν ένα εγκατεστημένο λογισμικό software στον εγκέφαλό μας και κάθε φορά που πάμε να πάρουμε μια απόφαση και οι άνθρωποι αποφασίζουμε συνέχεια πράγματα κάθε δευτερόλεπτο, κάθε λεπτό παίρνουμε αποφάσεις. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο λειτουργεί ο ανθρώπινος εγκέφαλος και ο άνθρωπος είναι μέσω των αποφάσεων. Θα κάνω το α ή το β. Θα το πω, δεν θα το πω. Θα προχωρήσω, δεν θα προχωρήσω. Και ούτω καθεξής. Και αυτές οι αυθόρμητες αρνητικές σκέψεις που έρχονται στο μυαλό μας κάθε φορά που πάμε να πάρουμε μία απόφαση και όσο πιο σημαντική είναι η απόφαση τόσο πιο πολύ φωνάζουν και βροντοφωνάζουν αυτές οι αρνητικές σκέψεις είναι ο λεγόμενος εσωτερικός κριτής. Σε διάφορες θεωρίες προσωπικότητας βρίσκουμε τον όρο εσωτερικός κριτής το βιβλίο το οποίο περιγράφει έτσι πολύ εύγλωτα τον εσωτερικό κριτή, είναι αυτό το εξαιρετικό βιβλίο του Pete Walker, Thriving and Surviving from CPTSD, πώς να επιβιώσεις και να ανθίσεις μετά από τη σύνθετη διαταραχή μετά τραυματικού στρες. Όμως υπάρχουν και άλλες θεραπευτικές προσέγγισεις, οι οποίες αναφέρουν τον εσωτερικό κριτή. Και ε, θα έλεγα ότι η προσέγγιση η θεραπευτική, η οποία έχει ασχοληθεί ιδιαίτερα με την καταπολέμηση αρνητικών σκέψεων είναι η γνωστική θεραπεία η οποία είναι πιο γνωστή σε εμά μέσα από τον όρο γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία ή γνωστική συμπεριφορική θεραπεία που αποτελεί ένα αμάλγαμα, μία σύνθεση της α, μπιχεβιοριστικής θεραπευτικής σχολής, του συμπεριφορισμού και της γνωστικής προσέγγισης στη θεραπεία. Ε, σας έχω πει και άλλες φορές ότι η πρώτη ψυχοθεραπευτική μέθοδος στην οποία έχω εκπαιδευτεί είναι το CBT, η γνωστική συμπεριφορική θεραπεία. Δεν με ικανοποίησε αρκετά ώστε να παραμείνω και να είμαι μια κατεξοχή γνωστική συμπεριφορική θεραπεύτρια. Έχω όμως κάποια εργαλεία από τη γνωστική συμπεριφορική θεραπεία, κάποια όπλα στο δυσάκι μου, τα οποία θα τα μοιραστώ μαζί σας σήμερα, στην ουσία είναι ένα βίντεο αυτό το οποίο έχει να κάνει με την αντίληψη του ότι έχουμε κάποιες αυθόρμητες αρνητικές εσωτερικές σκέψεις, τον εσωτερικό μας κριτή, ότι υπάρχουν αυτές οι φωνές, υπάρχει αυτή η επικριτική εσωτερική φωνή. Ο εσωτερικός μας διάλογος μολύνεται δηλαδή από όλα αυτά τα αρνητικά που μας έχουν πει κατά καιρούς τοξικοί άνθρωποι, κακοποιητικοί οι οποίοι μας ντρόπιασαν, μας εκφόβησαν, μας απειλήσαν, μας διαπαιδαγώγησαν, αν θέλετε. Ε, εδώ θέλω να πω ότι η κλασική παραδοσιακή ελληνική διαπαιδαγώγηση βρίθει από απειλές, βρήθη από φοβέρες, βρίθη από όχι, βρίθη από μη και βρίθηκε και από ντροπιάσματα shaming, ντρόπιασμα, που είναι ένα όπλο του ψυχολογικού πολέμου. Να κάνει τον άλλον να αντρέπεται, ούτως ώστε να του κόψει τα φτερά. Στην περιγραφή αυτού του βίντεο είναι το διηγητικό με τίτλο ε, Εσωτερική μου κριτή σόπα. Και μπορείτε να το δείτε όσοι θέλετε να ακούσετε περισσότερα περί του τι εστί εσωτερικός κρίτης. Λοιπόν, ε, σε αυτό το βίντεο θα μιλήσουμε για το πώς αντιμετωπίζουμε τον εσωτερικό μας κριτή, πώς τον βάζουμε σε σίγαση, πώς τον uh, κάνουμε mute, Υπάρχει το κουμπί του mute που σημαίνει σίγαση. Πώς να βάλουμε σε σίγαση τον εσωτερικό μας κρίτη. Θα δώσω κάποιες σκέψεις και θα διαβάσω και κάποια σχόλια για να δώσω κάποιες απαντήσεις σε κάποιους άθλιους εσωτερικούς κριτές που σας ταλαιπωρούν, που μας ταλαιπωρούν, γιατί όλοι έχουμε μέσα μας εσωτερικό κρίτη. Λοιπόν, πώς το βάζουμε να σιωπήσει. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εντοπίσουμε ότι υπάρχει μέσα μας ο εσωτερικός κριτής και ότι μας μολύνει με τα πολύ αρνητικά, τοξικά, αποκαρδιωτικά, φοβιστικά, απειλητικά μηνύματα που μας στέλνει με το να επεμβαίνει στον εσωτερικό μας διάλογο. Ο εσωτερικός διάλογος είναι οι σκέψεις που κάνει ένας άνθρωπος μέσα στο μυαλό του πρώτου πράξη και αφού νιώσει. Το εξηγούμε αυτό στο προηγούμενο βίντεο. Και δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην έχει εσωτερικό διάλογο. Όλοι οι άνθρωποι έχουμε εσωτερικό διάλογο. Όλοι οι άνθρωποι συνομιλούμε με τον εαυτό μας μέσα στο μυαλό μας. Και όχι μόνο την ώρα που πάμε να κάνουμε μπάνιο του ή την ώρα που οδηγούμε ή την ώρα που είμαστε μόνοι μα, αλλά και την ώρα που είμαστε μαζί με άλλου ανθρώπου, κάνουμε κάποιε ιδιωτικέ εσωτερικέ σκέψει που λέγονται εσωτερικό διάλογο. Άρα. Το πρώτο, πρώτο βήμα είναι να εντοπίσουμε ότι ο εσωτερικός μου κριτής μου λέει κάποια πράγματα τα οποία με σαμποτάρουν τα οποία με μπλοκάρουν συναισθηματικά ή με μπλοκάρουν συμπεριφορικά. Δεν με αφήνουν να προχωρήσω. Με κάνουν να νιώθω αμφιβολία για τον εαυτό μου. Με κάνουν να χάνω α, την, το κίνητρό μου, το εσωτερικό, για να εξελιχθώ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα πρέπει να το εντοπίσουμε ότι υπάρχει αυτός ο εσωτερικός κριτής. Είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να καταγράψουμε κάτω ε, έχω πει ξανά για το ημερολόγιο συναισθημάτων. Αυτή τη φορά θα πω ότι στο ημερολόγιο συναισθημάτων μας μπορεί να βάλουμε μια ξεχωριστή ενότητα στην οποία να, είναι, να έχει τίτλο «Μπούρδες, αχλαμάρες και ανοησίες» που μου λέει ο εσωτερικό μου κριτή και με σαμποτάρι. Ή τι βλακίε μου λέει ο εσωτερικος μου κριτή, ή τι ανοησίε ε, επαναλαμβάνει ο εσωτερικό μου κριτή. Είναι καλό να καταγράψουμε στο χαρτί, στο ημερολόγιο συναισθημάτων μας, αυτά που μας λέει ο εσωτερικό μας κριτής και μπορείτε να το κάνετε μετά από αυτό το βίντεο, να τα καταγράψετε δηλαδή, να βέμε τη σειρά. Ένα, δύο, τρία, τι είναι αυτά που μας λέει. Και μετά που θα παρακολουθήσετε αυτό το βίντεο, να, κάνετε, να αρχίσετε ένα project, μια εργασία, ώστε να απαντήσετε όσο το δυνατόν καλύτερα σε ένα προ ένα από αυτά που λέει και μολύνει τη σκέψη μας ο εσωτερικός μας κριτής. Εάν ε, κάνετε ψυχοθεραπεία, είναι μια εξαιρετική άσκηση αυτή για να την πάρετε στη ψυχοθεραπεία σας. Ε, θα είναι πάρα πολύ χρήσιμο, εάν στην επόμενη συνεδρία που θα πάτε, πείτε, «Κοιτάξτε, έχω ακούσει ότι υπάρχει εσωτερικό εσωτερικός κριτής, παρακολούθησε αυτό το βίντεο». Είπε αυτή η ψυχολόγο στο YouTube που κάνει ψυχοεκπαίδευση ότι είναι καλή ιδέα να καταγράψουμε τι αρνητικέ δηλώσει, του εκφοβισμού, τι απειλέ, οτιδήποτε μπουρδε λέει ο εσωτερικός μα κριτή και να προσπαθήσουμε να τι απαντήσουμε και να δείτε μαζί με τον ψυχολόγο σα, τη ψυχολόγο σα, τον θεραπευτή σα, τη θεραπεύτρια σα τι απαντήσει και ίσω να σα βοηθήσει ώστε να απαντήσετε ακόμη καλύτερα στον εσωτερικό σας κριτή και με τη βοήθεια του θεραπευτή σας, της θεραπεύτριας σας που σας γνωρίζει. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα εντοπίζουμε ποιο είναι ο εσωτερικός μας κριτής. Εντοπίζουμε και αντιλαμβανόμαστε ότι είναι αυτή η αρνητική φωνή η οποία σπέρνει συνέχεια την αμφιβολία σε εμά μέσα μας. Την εντοπίζουμε και η πρώτη, πρώτη, πρώτη κίνηση είναι να την απομονώσουμε. Είναι κουραστικό και ανώφελο να μπαίνουμε συνεχώς σε αντιπαράθεση με τον εσωτερικό μας κρίτη. Δηλαδή αυτή η δουλειά που σας λέω να κάνουμε στο ημερολόγιο των συναισθημάτων μας θα την κάνουμε μια φορά και τελείωσε, δεν θα την κάνουμε συνέχεια. Ε, δεν είναι δυνατόν ο άνθρωπος να τσακώνεται με τον εαυτό του όλη την ημέρα μέσα στο κεφάλι του. Χρειάζεται όμως να έχουμε επαγρύπνηση ώστε όταν ακούγεται μια τοξική φωνή μέσα μας, να εντοπίζουμε ότι ανήκει στον εσωτερικό κριτή και να την απομονώνουμε και να μην εμπλεκόμαστε σε οποιαδήποτε διαπραγμάτευση μαζί της. Δηλαδή να πούμε, α, τώρα αυτό που μου λέει ο εσωτερικός μου κριτής είναι τοξικό. Α, έχω ακούσει αυτό το βίντεο ή έχω κάνει αυτή τη δουλειά στη θεραπεία μου και ξέρω ότι δεν πρέπει να ακούω τον εσωτερικό μου κριτή, γιατί ο εσωτερικός μου κριτή προσπαθεί να με σαμποτάρει. Και ο εσωτερικό μου κριτή προσπαθεί να παίξει το ρόλο του αστυνομικού και το ρόλο του κακοποιού και το ρόλο του δυνάστη, επειδή δεν είναι εδώ οι δυνάστε μου. Οπότε κοφεύω σε αυτή τη φωνή. Αυτό έτσι σαν γενική εισαγωγή στο τι θέλουμε στην ουσία να κάνουμε. Θέλουμε να απομονώσουμε αυτές τις αρνητικές φωνέ, τι τοξικέ φωνέ, τι τοξικέ κουβέντε που λέει ο εσωτερικό μα κριτή και να μην τι υιοθετούμε. <και>, και η αντιμετώπιση προσωμιάζει με τον ίδιο τρόπο που θα αντιμετωπίζαμε έναν τοξικό συνάδελφο. Τι θα λέγατε σε έναν τοξικό συνάδελφο, ο οποίος ερχόταν και προσπαθούσε να σας επιβάλλει τις άποψεις του. Τι θα του λέγατε, ειδικά αν ήταν μια σχέση με την οποία δεν θα μπορούσατε να πάτε no contact. Τι μπορεί να κάνει κάποιο και να είναι γκρίζο βράχο, η τεχνική του γκρίζου βράχου. Σα υπενθυμίζω, έχουμε κάνει ένα βίντεο πώ μπορώ να γίνω grey rock, γκρίζο βράχο. Ακούμε τι έχει να πει και απαντούμε με ηρεμία. Δικαιούσε να έχει την άποψή σου. Σέβομαι το δικαίωμα σου να έχει την άποψή σου. Ούτε ναι, ούτε μα τι είναι αυτά που λε, ούτε γιατί τα λε, γκρίζο βράχο. Δικαιούσε να έχει την άποψή σου. Να σε καλά. Δεν μπαίνουμε σε συζήτηση, δεν μπαίνουμε σε διαπραγμάτευση ούτε με τοξικού ανθρώπου στην πραγματική μα ζωή, ούτε με τοξικέ φωνέ μέσα στο κεφάλι μα. Δικαιούσε να έχει την άποψή σου. Η επόμενη κίνηση, η οποία είναι ακόμη πιο δυναμική ενάντια στον εσωτερικό κριτή είναι να του σπάσουμε τα νεύρα του εσωτερικού μας κριτή με το να κάνουμε ακριβώς αυτά που μας λέει πως δεν μπορούμε να κάνουμε. Η υπέρβαση το φόβο μας και η ανάληψη ρίσκου και το να κάνουμε ένα άλμα πίστης προς τον εαυτό μας, και να αποτολμήσουμε να κάνουμε αυτό το οποίο ο εσωτερικός μας κριτής μας λέει δεν θα τα καταφέρεις, δεν μπορείς, δεν είσαι αρκετά καλός, δεν είσαι αρκετά καλή είναι η καλύτερη αντιμετώπιση του εσωτερικού κριτή. Γιατί η χαρά της επιτυχίας, η χαρά του ότι παρόλο που ο εσωτερικός μου κριτής με απέτρεπε από το να πάω να κάνω αυτή τη συνέντευξη για να αλλάξω δουλειά ή παρόλο που ο εσωτερικός μου Κρητής, με απέτρεπε από το να κάνω αυτό το βήμα, αυτή την κίνηση, να πάρω αυτό το ρίσκο. Ρίσκο στην καθημερινότητα. Ρίσκο να παίρνουμε συνέχεια ή δεν παίρνουμε συνέχεια. Ε, ρίσκο είναι να πας να κάνεις μια α, έντιμη συνομιλία με έναν άνθρωπο με τον οποίο θέλεις να ξεκαθαρίσεις κάτι, για παραδείγμα. Υπάρχουν πάρα πολλά παραδείγματα. Αν καταπολεμήσει το φόβο σου, αν πατήσει στο λαιμό το φόβο σου και πει αυτό που φοβάμαι θα το κάνω για να το ξεπεράσω τότε νιώθει τεράστια χαρά όταν τα καταφέρνει. Στι περισσότερε περιπτώσει θα τα καταφέρει, αλλά ακόμη και δεν τα καταφέρει το 100%, θα νιώθει καλά με το γεγονό ότι έχει δώσει μια ευκαιρία στον εαυτό σου να δοκιμάσει. Άλλο να θέλω κάτι να μην δοκιμάζω επειδή φοβάμαι την αποτυχία ή δεν αντέχω την ματέωση. Ματέωση είναι το συνέστημα εκείνο που νιώθουμε ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχο μα, που νιώθουμε frustration, λέγεται στα αγγλικά η Ματέο, ότι έχουν ματαιωθεί οι στόχοι μα. Που η Ματέο έτσι εδώ να σα πω ότι είναι ένα ε, κόκκινο πανί για του ναρκιστέ και άνθρωποι με ναρκιστικό στυλ προσωπικότητα, οι άνθρωποι οι οποίοι. Ε, δεν θέλουν να κάνουν ε, πνευματικό αγώνα και είναι τεμπέληδες πνευματικά, δεν αντέχουν τη ματέωση. Γιατί θέλει πνευματικό αγώνα να αντέξει τη ματέωση και να μπορείς να ζεις μια ζωή στην οποία να αναλαμβάνει την ευθύνη και για τις θετικές συνέπειες των πράξεων σου και για τυχόν αρνητικέ συνέπειες των πράξεων σου. Ο μόνος ο οποίος δεν κάνει λάθη είναι αυτός που δεν ζει ή αυτός ο οποίος κάθεται ε, παλουκωμένος και δεν προχωράει και δεν παίρνει ρίσκα. Λοιπόν... Το μεγάλο αντίδοτο όμως στον εσωτερικό μας κριτή είναι η αυτοσυμπόνια. Η συμπόνια του εαυτού μας. Η συμπόνια του εαυτού μας για την οποία μιλήσαμε στο προηγούμενο webinar που κάναμε στο τρίτο επίπεδο και όσοι μπαίνετε τώρα στο τρίτο επίπεδο έχετε πρόσβαση και στο τέταρτο, έχετε πρόσβαση και στα προηγούμενα webinar στο οποίο έχουμε ηχογραφημένο το θεωρητικό μέρος και αναρτημένο στο τρίτο επίπεδο που κάναμε ένα πολύ ωραίο webinar το οποίο είχε θέμα την αυτοσυμπόνια και την αυτοαγάπη και πώς τα επιτυχάνουμε. Η αυτοσυμπόνια, η συμπόνια για τον εαυτό συμπεριλαμβάνει την αναγνώριση και την αποδοχή των συναισθημάτων, την αποδοχή των λαθών, το δικαίωμα του ανθρώπου στην αφιβολία και μία βασική έτσι δέσμευση να σταματήσουμε να κατηγορούμε τον εαυτό μας. Η αυτοσυμπόνια έρχεται να εξουδετερώσει την αυτοκατηγορία, στην οποία αυτοκατηγορία μας πρόχνει ο εσωτερικός μας κριτής. Και το πρώτο βήμα για την αυτοσυμπόνια είναι να παραδεχθούμε και να αποδεχθούμε ότι έχουμε δυσκολίες και να αποδεχθούμε ότι όλοι οι άνθρωποι δυσκολεύονται και ότι δεν μπορούμε να είμαστε τέλειοι. Και εδώ έρχονται οι ναρκισιστές οι οποίοι θέλουν να είναι τέλειοι νομίζουν ότι είναι τέλειοι. Οι μεγαλομανείς ναρκισιστές παρουσιάζονται ως τέλειοι. Και λένε εγώ είμαι τέλειος και είμαι πολύ σπουδαίο και είμαι ο καλύτερος του ένα και ο καλύτερος το άλλο. Και ευάλω οι ευάλωτοι ναρκισιστές ή οι κρυφό κλέγονται κλαίγονται για το ότι δεν είναι τέλειοι. Και πρόκειται ακριβώς για τις δύο όψεις του ιδιονομίσματος. Και αυτός ο οποίος παρουσιάζεται ως εξαιρετικά Σπουδαίο και εξαιρετικά σίγουρο για την τελειότητα του, είναι γεμάτο ανασφάλεια και γεμάτο κουμπλεξιλίκια. Και αυτό ο οποίο κλαίγεται συνέχεια και είναι ταπεινό χαμομιλάκι και κλαίγεται όμω και λέει: Δεν έχω καταφέρει τίποτα στη ζωή μου και δεν έχω πετύχει τίποτα και δεν έχω κάνει το ένα και δεν έχω κάνει το άλλο. Και αυτό είναι γεμάτο κουμπλεξιλίκια και ανασφάλεια. Υπενθυμίζω εδώ ότι ο ναρκιστισμό στο στυλ προσωπικότητα που είναι ένα κεντρικό θέμα σε αυτό το κανάλι. Αν θα μπορούσαμε να δώσουμε. Ε, ένα τίτλο σε αυτό το κανάλι, πέρα από το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, θα ήταν κανάλι ευαισθητοποίηση, ενημέρωσης και ενίσχυσης των ανθρώπων για τα ζητήματα της ναρκισιστικής κακοποίησης και της συνεξάρτησης. Δηλαδή, ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενδυνάμωση των ανθρώπων για να αντέξουν στον ναρκισιστικό κόσμο που ζούμε σήμερα, τα χτυπήματα από του ανθρώπου με ναρκισιστικό στυλ προσωπικό. Δεν θα σα πω σε αυτό το βίντεο του είναι ο ναρκισισμό. Αν είστε περαστικοί από το κανάλι μα, έχουμε ολόκληρο playlist για του ναρκισού και σα συστήνω ιδιαίτερα στο πέμπτο επεισόδιο του podcast. Στο οποίο πέμπτο επεισόδιο του podcast υπάρχουν μαζεμένε οι περισσότερε βασικέ πληροφορίε για το τι εστί ναρκισισμός. Και όπω έχουμε πει και στο εργαστήρι. Στο webinar, στο τρίτο επίπεδο, ε, το webinar που κάναμε ε, το Οκτώβριο, που το κάναμε την τελευταία, το τελευταίο Σάββατο Σεπτεμβρίου του 2023, ε, είπαμε για την άσκηση του αγγίγματος. Είναι πολύ σημαντικό το άγγιγμα για να νιώθει ένας άνθρωπος καλά και όσοι άνθρωποι δεν έχουν έναν άνθρωπο που μπορούν να αγκαλιάσουν, δεν έχουν σύντροφο, δεν έχουν... Τα παιδιά, δεν έχουν παιδιά ή δεν έχουν. μπορούν να αγγίξουν ήδη τον εαυτό του και είχαμε πει και για την άσκηση του να αγγίζει εδώ αυτό το σημείο του αυχένα. Όταν με το χέρι μα αγγίζουμε έτσι ε, τον αυχένα μα με θερμότητα, δηλαδή αφήνουμε το χέρι μα έτσι να αγγίξει πάνω στον αυχένα μα και να υπάρξει επαφή δέρμα με δέρμα, δηλαδή το δέρμα τη παλάμη μα και το δαχτύλο μας με το δέρμα του αυχένα μας αυτό βοηθάει στην ουσία στην έκρηση ο κοιτοκίνης και στο να νιώσουμε καλύτερα. Είναι μια άσκηση για ανθρώπους μόνους, ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν ένα έναν σύντροφο τρυφερό, γιατί και μπορεί κάποιοι να έχουν σύντροφο ή σύντροφο, άντρα ή γυναίκα, και να μην είναι τρυφεροί οι σύντροφοί του, οπότε να μην του αγγίζουν. Χρειαζόμαστε το ανθρώπινο άγγιγμα. Και επίση βοηθάει πάρα πολύ και το να έχουμε κατοικίδια τα οποία να τα αγγίζουμε και να μα αγγίζουν και να υπάρχει αυτή η ιστοργή η ανθρώπινη ιστορία, η οποία μεταφράζεται νευροχημικά ω την έκκριση οκυτοκίνηση από τον εγκέφαλο. Και επίση είχαμε πει και στο webinar, στο τρίτο επίπεδο, ότι είναι καλή ιδέα να γράψουμε ένα γράμμα συμπόνια προ τον εαυτό μα, το οποίο μπορείτε να το κάνετε και εσείς. Δηλαδή, μετά που θα καταγράψετε στο ημερολόγιο συναισθημάτων σα τι αρνητικέ σκέψει που σα λέει που σας με τις οποίες σας εμβολίζει ο εσωτερικό σας κριτής και την απάντηση σε αυτές, μπορείτε να γράψετε και ένα γράμμα συμπόνιας προς τον εαυτό σας, ένα γράμμα στο οποίο να λέτε στον εαυτό σας όλα εκείνα τα οποία θα έπρεπε να σας πει ένας αγαπητικός γονιός, θα έπρεπε να σας πει ένας αγαπητικός θεραπευτής και ούτω καθεξής. Λοιπόν, λοιπόν, πάω τώρα να διαβάσω σχόλια. Τραγικά τέλειο βίντεο γράφει μια φίλη. Θα σκάσει τελικά ποτέ αυτό ο κρίτη μέσα μα. Γιατί εμένα με πείθει κάθε στιγμή και όσο και αν μου λένε οι άλλοι το αντίθετο, είναι σαν να κοφεύω. Άρα η φίλη εδώ πέρα λέει ότι ο εσωτερικό της κρίτη την πείθει για αρνητικά πράγματα. Δεν μα λέει ποια πράγματα. Δεν, δεν περιγράφει πια πράγματα. Και λέει άλλοι άνθρωποι Μπορεί να τις λένε τα αντίθετα, αλλά αυτή κοφεύει στα καλά λόγια των άλλων ανθρώπων και κάθεται και ακούει τις μπουρδες και τις κακίες που τις λέει ο εσωτερικός της κριτής. Και είναι σαν να κοφεύει. Το κρατάμε αυτό. Ε, φίλοι, δες αυτό το βίντεο ξανά από την αρχή. Μπορεί να χρειαστεί το δείτε και δύο και τρεις φορές αυτό το βίντεο, γιατί είναι ένα βίντεο στο οποίο υπάρχει συγκεντρωμένη γνώση και έχω προετοιμαστεί για να το κάνω, όπως και για όλα τα βίντεο προετοιμαζούμε. Ε, άρα έχεις θέμα εσύ που είσαι τόσο μεγάλη θαυμάστρια, τόσο μεγάλη φαν του εσωτερικού σου κριτή. Το επόμενο σχόλιο λέει φοβερό βίντεο, καρδιά, περιμένω να δω το επόμενο που θα μας βοηθήσεις να κάνουμε τον εσωτερικό μας κριτή να πάψει. Εδώ είσαι. <laughs> επόμενο σχόλιο, καλησπέρα Θέκλα, πολύ ιδιαίτερο και σημαντικό το σημερινό θέμα. Εμένα ο εσωτερικός μου κριτής δεν έπαψε ποτέ να μου λέει ότι όλοι οι άλλοι ξέρουν περισσότερα από εμένα καλύτερα. Γενικά είναι πιο ικανή. Γι' αυτό κάθε μέρα προσπαθώ να μαθαίνω περισσότερα μήπως και τους φτάσω. Άρα ο εσωτερικός της κριτής της λέει οι άλλοι ξέρουν περισσότερα από σένα, ξέρουν καλύτερα από σένα άλλοι, οι άλλοι είναι πιο ικανοί. Πώς μπορούμε να απαντήσουμε σε αυτό τον εσωτερικό κριτή. Ήδη η φίλη κάνει αυτό που έχουμε εισηγηθεί τους φόβους της τους αποτολμά να τους ξεπεράσει. Δηλαδή αντί να καθίσει χωρίς να προσπαθεί, κάθε μέρα λέει προσπαθεί να μαθαίνει περισσότερα. Μπράβο. Το μήπω και του φτάσω δεν μ' αρέσει, γιατί έχει να κάνει με το ότι πιστεύει ότι όντω οι άλλοι ξέρουν περισσότερα από εσένα. Η απάντηση στον εσωτερικό κριτή εδώ θα μπορούσε να ήταν: Εννοείται ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν περισσότερα από εμένα, Εννοείται ότι υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν λιγότερα από εμένα. Εννοείται ότι υπάρχουν και άνθρωποι που σε κάποιου τομεί γνωρίζουν τα πράγματα καλύτερα από εμένα. Εννοείται πω υπάρχουν και άνθρωποι που σε κάποιου τομεί δεν γνωρίζουν τα πράγματα τόσο καλά όσο εγώ. Σημασία δεν έχει τι γνωρίζουν οι άλλοι. Σημασία έχει εγώ να γίνομαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού μου. Οπότε δεν με πτωεί όταν μου λε ότι οι άλλοι ξέρουν καλύτερα, γιατί είναι φυσιολογικό. Να υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν καλύτερα και άνθρωποι που δεν ξέρουν καλύτερα και δεν σε πιστεύω, Εσωτερικέ μου, κριτή, γιατί λες ότι σου κατέβει προκειμένου να μου σπάσει το ηθικό. Άδειασε πα τη γωνιά. Τώρα δεν θέλουμε να συζητάμε μαζί σου. Τη απαντάει μια άλλη φίλη αυτή τη κοπέλα και τη λέει: Μπορεί να γνωρίζουν περισσότερα και όμω την εσωτερική δύναμη να τα εφαρμόζουν και να αδικούν να μην την έχουν. Άρα, άδικο σκόπο η γνώση, εμπιστέψου τον εαυτό σου. Ναι, είναι καλά που κάνει και διαβάζει, αλλά οι ικανότητε δεν ισούνται με τη γνώση. Αυτό, δηλαδή, που της είπε η φίλη, ότι ξέρει, μπορεί να έχει που ξέρουν καλύτερα, αλλά να μην ξέρουν καλά να χρησιμοποιούν τι γνώσει του. Ε, άρα, να είναι αχρίαστη οι γνώσει του γιατί δεν ξέρουν πώ να τι χρησιμοποιήσουν. Εσύ, εμπιστέψου τον εαυτό σου και καλά κάνεις που μαθαίνεις και διαβάζεις, αλλά θα δεις τις λέει ότι οι ικανότητες δεν είναι το ίδιο με τη γνώση. Δεν ισούνται μόνο με τη γνώση. Και έχει δίκιο ο φίλος αυτό ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι οι οποίοι έχουν γνώσεις, διαβάζουν βιβλία, κάνουν σπουδές, παίρνουν πτυχία, ε, εξειδικεύσεις κλπ. Και έχουν δυσκολία στην εφαρμογή της γνώσης πρακτικά. Και υπάρχουν και άλλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν λιγότερες γνώσεις ακαδημαϊκές, ή έχουν λιγότερες σπουδές, όμως είναι εξαιρετικοί σε κάτι με το οποίο ασχολούνται. Εξαιρετικοί τεχνίτες, για παράδειγμα. Ή εξαιρετικοί σε ένα συγκεκριμένο τομέα με τον οποίο ασχολούνται, αγαπούν και τον κάνουν πάρα πολύ καλά. Και εγώ θα πω το άλλο ότι όλοι μας έχουμε τη δική μας πορεία. Η δική μου πορεία σε καμία περίπτωση δεν είναι υποχρεωτικό να είναι η ίδια με την πορεία κάποιου άλλου. Θα ήταν πολύ βαρετό να ήμασταν όλοι άνθρωποι το ίδιο. Ούτε σημαίνει ότι αν κάποιο έχει περισσότερε γνώσει από μένα, ότι εγώ δεν δικαιούμαι να μαθαίνω ή ότι οι γνώσει μου είναι ασήμαντε. Όλοι οι άνθρωποι είναι σημαντικοί, όλε οι γνώσει είναι σημαντικέ και ούτω καθεξή. Μια άλλη απάντηση στον εσωτερικό κριτή που λέει αυτέ τι αρλούμπε ότι οι άλλοι ξέρουν καλύτερα και περισσότερο από σένα. Είναι μου τα λε αυτά για να μου χαλάσει το κέφι να μην έχω όρεξη να διαβάζω, να μην έχω διάθεση να βάζω τις γνώσεις μου σε εφαρμογή. Δεν θα σου κάνω όμως το χατήρι. Πάμε στο επόμενο σχόλιο. Θέκλα μου, μπορείς να κάνεις ένα βίντεο για το πώς μπορούμε να πηγαίνουμε κόντρα στον εσωτερικό κριτή όταν σαμποτάρει τις σκέψεις μας. Για παράδειγμα, όταν λέμε θα κάνω δίαιτα και ο εσωτερικός κριτής λέει σιγά μην τα καταφέρεις αυτό, είναι κορυφαίο. Σιγά μην τα καταφέρει να κάνει δίαιτα, σιγά μην τα καταφέρει να κάνει γυμναστική, σιγά μην καταφέρει το ένα, σιγά μην καταφέρει το άλλο. Εγώ πολλέ φορέ μπλοκάρω και απογοητεύομαι γιατί μέσα μου δεν πιστεύω πω θα τα καταφέρω. Εννοείται ότι έχω συνειδητοποίησει πω ακούω τη μάνα μου κάθε φορά που όποτε πήγαινα να κάνω δίαιτα με υποτιμούσε και ακόμα το κάνει. Λοιπόν, πρέπει να βγάλει τη μάνα σου από τη ζωή σου, εσύ που ακόμη σε υποτιμά κάθε φορά που πα να κάνει δίαιτα. Εγώ όμω πώ μπορώ να κλείνω τα αυτιά μου. Από τη στιγμή που ο εσωτερικό κριτή ανατροφοδοτείται από δικού μα ανθρώπου που παραμένουν στη ζωή μου. Ευχαριστώ. No contact είναι η απάντηση. Αν έχουμε ακόμη τη μάνα μα μέσα στη ζωή μα η οποία μα λέει δεν, δεν μπορεί να κάνει το ένα, δεν μπορεί να κάνει το άλλο, και ανατροφοδοτούν τον εσωτερικό μα κριτή και μα σαμποτάρουν στην οποιαδήποτε πρόοδο, πάμε σε έναν ψυχολόγο, ξεκινάμε ψυχοθεραπεία και μεθοδεύουμε το να αποκόψουμε επαφέ με ανθρώπους οι οποίοι είναι τοξικοί στη ζωή μας. Έχουν γίνει... Καταλαβαίνετε τι εννοώ, ότι κάποιος άθλιος, να έρχεσαι είπε στη γυναίκα του, αυτή που ακούς για μένα, είναι πονάει χέρι, κόβει χέρι. <laughs> θυμάμαι τώρα σε πιο σε ποιο πλαίσιο το άκουσα. Πρόσφατα το έχω ακούσει ότι ο ναρκισιστή ο πρώην ε, μου με άκουγε η κοπέλα και τη έλεγε αυτή, αυτή πονάει χέρι, κόβει χέρι. Και θα πω σε αυτή την περίπτωση ότι αν το χέρι μα πιάσει γάγκρενα μη κακόν, που η γάγκρενα είναι μια μόλυση που αν το αφήσουμε το χέρι πάνω μα θα πάθουμε σε ψημία και θα πεθάνουμε, το κόβουμε το χέρι μα. Δηλαδή σε περιπτώσει τι οποίε δικοί μα άνθρωποι είναι τοξικοί προ εμά και μα σαμποτάρουν οποιαδήποτε προσπάθεια κάνουμε να βελτιώσουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, κάνουμε ψυχοθεραπεία και το συζητούμε με τον εαυτό μας, το συζητούμε με τον θεραπευτή μας και το κοιτάζουμε σοβαρά το ζήτημα μήπω πρέπει να κόψουμε σχέση από αυτούς τους ανθρώπους. Τώρα, όσον αφορά στη δίαιτα και όσον αφορά και στη γυμναστική, αυτό που θα πω είναι ότι είναι εξαιρετικά καλή ιδέα Όποιο θέλει να κάνει δίαιτα, και όποιο θέλει να κάνει γυμναστική, να πάρει συμβουλέ από ειδικού. Θέλει να κάνει δίαιτα, πήγαινε σε ένα διαιτολόγο ή σε ένα διατροφολόγο, ο οποίο θα σε εξετάσει. Ένα, ένα σημείο διαιτολόγο, ένα σημείο διατροφολόγο, θα σε εξετάσουν, θα δουν εσύ πώ είσαι και με βάση το δικό σου σώμα, τη δική σου ηλικία, τι δικέ σου βιοχημικέ αναλύσει, τη δική σου κατάσταση υγεία, θα σου δώσουν μια δίαιτα προσαρμοσμένη σε εσένα. Είναι λάθος να κάνουμε τις δίαιτες που βλέπουμε στο διαδίκτυο, που ακούμε ότι κάνει μια φίλη μας και το καθεξής. Και επίσης για την γυμναστική. Υπάρχουν ειδικοί για τη γυμναστική που είναι οι επιστήμονες στο σπορ και του αθλητισμού ή οι γυμναστές, οι απόφοιτοι των ΤΕΦΑ, που πάλι το ίδιο πράγμα είναι, είναι επιστήμη των σπορ και του αθλητισμού, οι οποίοι θα σας α, δώσουν μια ρουτίνα άσκησης η οποία να ταιριάζει στο δικό σας το σώμα να μπορείτε να την κάνετε και σταδιακά να αυξάνετε την ένταση ή την διάρκεια της άσκησης αναλόγως με το τι θα συζητήσετε με τον ειδικό. Μπορεί κάποιος να πει, εγώ δεν έχω λεφτά να πάω στο διαιτολόγο, δεν έχω λεφτά να πάω να έχω προσωπικό γυμναστή. Δεν λέω ότι πρέπει να έχετε προσωπικό γυμναστή, αλλά εκεί στην περιοχή που ζείτε σίγουρα υπάρχουν εμ, γυμναστήρια, Uh, οι υπηρεσίε του Δήμου, uh, uh, του Δήμου της εκάστοτε περιοχής, όπου για παράδειγμα σε κάποιες πόλεις υπάρχουν uh, στάδια το οποίο είναι ανοιχτά στο κοινό και πάει ο κόσμος και γυμνάζεται και εκεί υπάρχουν διάφοροι γυμναστές που μπορείς να ρωτήσεις κάποιον να πάρεις πληροφορίες ή σε, να πας για ένα μήνα σε ένα γυμναστήριο να πληρώσεις τη συνδρομή για ένα μήνα ρε παιδί μου και να, να σου δώσουν εκεί από το γυμναστήριο κάποιος ειδικό όμως, να είναι επιστήμονας στο σπορ και του αθλητισμού, επιστήμονας γυμναστής, να σου δώσει άσκηση πάνω στον εαυτό σου. Ε, πολλές φορές ξεκινούμε να κάνουμε άσκηση και ξεκινούμε να κάνουμε γυμναστική χωρίς να έχουμε ε, βοήθεια από ειδικό και μπορεί... Επειδή ακριβώ προσπαθούμε να κάνουμε μια δίδα που δεν ταιριάζει με τη δική μα σωματική και ψυχική κατάσταση ή μια γυμναστική που δεν ταιριάζει, έχουμε και τον εσωτερικό κριτή. Τα κάνουμε αυτά. Λοιπόν, άλλοι φίλοι, κάθε φορά που θέλω να ξεκινήσω να μάθω ή να κάνω κάτι καινούριο, κάτι μέσα μου μου λέει: Δεν είσαι εσύ για τέτοια. Και μπλοκάρω. Δεν είσαι εσύ για τέτοια. Κάθε φορά λέει που ξεκινάει να κάνει κάτι νέο ή κάτι καινούριο, τη λέει ο εσωτερικό τη κριτή δεν είσαι εσύ για τέτοια. <Ρι> Απάντηση. Βεβαίω και είμαι για τέτοια. Εγώ κι αν είμαι για τέτοια. Watch me. Παρακολούθαμε. Βεβαίω και είμαι για τέτοια. Ακριβώ μου λε ότι δεν είμαι επειδή είμαι και έχει σκάσει από τη ζήλια. Σκεφτείτε τον εσωτερικό κριτή σαν ένα φθονερό τύπο, ο οποίο δεν θέλει να προχωρήσετε και θέλει να, να, βγει προφητεία το ότι εσύ δεν θα καταφέρει το ένα, εσύ δεν θα καταφέρει το άλλο. Δεν είμαι εγώ για τέτοια. Watch me. Παρακολούθαμε. Άρα, παρακολούθαμε. Watch me. Είναι προστακτική στα αγγλικά και σημαίνει παρακολούθησέ με. Παρακολούθησέ με. Να με δει, να κάνω αυτό που νομίζω δεν είναι για μένα. Η επόμενη φίλη λέει από τα καλύτερα βίντεο που έχω ακούσει και εγώ έχω αυτό το μαλάκα να μου μιλά. Του λέω να σκάσει με όμορφο τρόπο και του δείχνω αγάπη. Κάνω συχνότερα τη μαμά του εαυτού μου πλέον. Όταν λε ότι του μιλά με όμορφο τρόπο και του δείχνει αγάπη, φαντάζομαι εννοεί το ναι. Έχει δικαίωμα να έχει την άποψή σου να σε καλά. Και εσύ προχωρά και δείχνει ουσιαστικά την αγάπη στον εαυτό σου. Όταν ο εσωτερικό κριτή μα μπορεί να μα αποτρέψει να κάνουμε διάφορα πράγματα για τον εαυτό μα, είτε σε δουλειέ, σχέσει κτλ., πώ μπορούμε να ξεφύγουμε από αυτή την πάλη. Ενώ μπορεί να είμαστε επαρκεί, νιώθουμε ανεπαρκεί και φοβόμαστε να κάνουμε βήματα, μήπω δεν θα τα καταφέρουμε και θα πληγωθούμε. Βαθιά. Εγώ προσωπικά το παθαίνω αυτό. Πολύ δύσκολο και έχει όλα αυτά τα βιώματα Κατάκριση ψυχολογική βία. Καλό απόγευμα με αγάπη, γαλήνη και ηρεμία ψυχή. Ε, λέει ο εσωτερικό του Κρήτη το να αποτρέπει να κάνει διάφορα πράγματα για τον εαυτό του σε δουλειέ, σχέσει κλπ. Και, επίσης επίση τον κάνει να νιώθει ανεπαρκή. Τον βάζει σε σίγαση. Εντοπίζει ότι αυτέ οι σκέψει, ότι δεν, μην το κάνει αυτό, δεν θα τα καταφέρει. Μην το κάνει αυτό, δεν είσαι επαρκή. Μην προχωρήσεις. Το αναγνωρίζεις ότι αυτά που σου λέει είναι μπουρδες. Αναγνωρίζεις ότι αυτά που σου λέει είναι τοξικότητες. Αναγνωρίζεις ότι η δουλειά του εσωτερικού κριτή είναι να προσπαθεί να σε σταματήσει. Και σένα η δουλειά σου είναι να τον αγνοείς. Και η καλύτερη αντιμετώπιση του φόβου είναι με το να κάνεις αυτό που φοβάσαι. Αν κάθε φορά που έχει φόβο να κάνει κάτι, μιλάμε για φοβία τώρα. Φοβάμαι να μιλήσω σε μια κοπέλα, για παράδειγμα. Φοβάμαι να μιλήσω σε ένα κοπέλι. Φοβάμαι να ζητήσω τα δικαιώματα μου στη δουλειά να μπουν σε εφαρμογή. Φοβάμαι να ζητήσω παραγωγή. Φοβάμαι να κάνω μια παρατήρηση σε έναν άνθρωπο που καταπατά το χώρο μου και καθεξής. Φοβάμαι να υπάρχω. Αν κάθε φορά που φοβάμαι να κάνω κάτι, εγώ πω και κάνω ακριβώς αυτό που φοβάμαι, στο τέλος θα σταματήσω να φοβάμαι. Θα πάψω να φοβάμαι. Ε, σε αυτό τον φίλο ή φίλη που έγραψε αυτό το σχόλιο, θέλω να πω ότι η προσωπική ψυχοθεραπεία θα το βοηθήσει, θα τη βοηθήσει πάρα πολύ. Γιατί όταν πάει να κάνει ψυχοθεραπεία, επειδή ακριβώς έχει βιώματα κατάκρισης και ψυχολογικής βίας, μέσω της ψυχοθεραπείας θα μπορέσει να του απαντήσει, να της απαντήσει ο θεραπευτής ή θεραπεύτρια ένα προς ένα όλα αυτά τα κατηγορώ και τα δεν μπορεί και το δεν είσαι αρκετό του α, εσωτερικού κριτή. Ένα βασικό τρόπο με τον οποίο βοηθάει πολύ η ψυχοθεραπεία έναν άνθρωπο να φτιάξει τη σχέση του με τον εαυτό του και να ξεπεράσει την οποιαδήποτε ψυχολογική κακοποίηση ή σωματική κακοποίηση ή άλλη μορφή κακοποίηση είναι με το therapeutic rapport, τη θεραπευτική συμμαχία που δημιουργείται, και έρχεται ο θεραπευτής ο ψυχολόγος σου, η ψυχολόγος σου και γίνεται ο καλός γονιό που δεν είχε αυτός που σου δίνει θάρρος, αυτός που σε επενεί, αυτός που τονίζει τα δυνατά σου σημεία και αυτός ο οποίος σε μαθαίνει ότι είναι εντάξει να προσπαθείς, είναι εντάξει να τα καταφέρεις, είναι εντάξει να μην τα καταφέρει και σου δίνει αισιοδοξία για να προχωρήσει με τη ζωή. Πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο. Καλησπέρα, κυρία Θέκλα. Καλησπέρα. Ο δικό μου εσωτερικό κριτή λέει: φέρνεις τους άλλους, Μην φέρνει αντιρρήσει στου άλλου, μην εκφράζει τα συναισθήματά σου. Οι άλλοι κάνουν τα πράγματα καλύτερα από σένα, είσαι παράλογη μερικέ φορέ, δεν ξέρει τι θέλει κλπ. Αυτά όλα τα έχω ακούσει κι εγώ πολλέ φορέ από του γονεί μου. Και παρόλο που ήξερα πάντοτε ότι έχουν λάθο, τα επαναλάμβανα κι εγώ σαν αντίλαλο στον εαυτό μου. Και έχει 10 likes αυτό το σχόλιο τώρα, τότε που το φωτογράφησα. Τώρα ίσω έχει περισσότερα, άρα τουλάχιστον άλλοι 10 άνθρωποι έχουν ταυτιστεί με αυτά που λέει η κοπέλα. Λοιπόν, μη φέρνει αντιρρήσει στους άλλου. Εάν ο άλλο λέει κάτι με το οποίο διαφωνώ, έχω κάθε ανθρώπινο δικαίωμα να φέρνω αντίρρηση. Μην εκφράζεις τα συναισθήματα σου. Τα συναισθήματα μου είναι για να τα βιώνω και για να τα εκφράζω. Τα συναισθήματα μου είναι έγκυρα και δικαιούμαι να τα έχω. Οι άλλοι κάνουν τα πράγματα καλύτερα από σένα. Έχει που τα κάνουν και καλύτερα από μένα, έχει που τα κάνουν και χειρότερα από μένα. Δέσμε όμω που εγώ τα κάνω όλο και καλύτερα και συγκρίνοντα εμένα με πέρσι και με πρόπερσι τα κάνω όλο και καλύτερα. Είσαι παράλογη μερικέ φορέ. Ναι, δικαιούμαι είμαι παράλογη μερικέ φορέ και μερικέ φορέ οι άλλοι με θεωρούν παράλογοι ότι είμαι Πάρα πολύ λογική. Οπότε μην ανησυχείς για το αν είμαι παράλογη... γιατί είναι μέσα στην ζωή... Ο, ο κάθε άνθρωπος να έχει διαφορετική αντίληψη της λογικής... και κάτι που για μένα είναι λογικό για σένα να είναι παράλογο. Άσε με μένα να αποφασίσω για το τι είναι λογικό ή όχι. Δεν ξέρεις τι θέλεις. Ναι. Κάποιες φορές είμαι σε αμφιβολία. Κάποιες φορές δεν ξέρω τι θέλω. Αυτό δεν είναι έγκλημα να μην ξέρω τι θέλω. Θα δώσω στον εαυτό μου το χώρο και το χρόνο για να μάθω τι θέλω. Και όταν μάθω τι θέλω, πίστεψε με, θα το κάνω και δεν θα ακούσω καμία μπουρδα και σαχλαμάρα που θα μου πεις. Μια άλλη κοπέλα λέει, όταν ο εσωτερικό μας κριτής μας λέει, για παράδειγμα, έχεις μεγάλη μύτη και αντικειμενικά είναι αλήθεια, πώς γίνεται να το σωπάσουμε. Και τη απαντάει μια άλλη φίλη από κάτω. Πάρε για παράδειγμα τη σκορδά που ενώ έχει χάλια μύτη και το παραδέχεται, μια χαρά καριέρα έκανε. Εγώ πάντω, αν, αν, με χαλούσε τόσο πολύ η μύτη μου, θα το σκεφτόμουν σοβαρά να κάνω πλαστική. Μόνο για τη μύτη θα έκανα πλαστική, γιατί πραγματικά αλλάζει όλο το προφίλ. Αυτό το σχόλιο είναι προβληματικά από πολλά. <laughs> είναι προβληματικό. Αυτή η απάντηση στο σχόλιο είναι προβληματική από πολλά σημεία, γιατί πρώτα απ' όλα λέει, αναφέρει μια παρουσιάστρια που έχει μια χαραμύτη... και λέει. Έχει χάλια μύτη σκορδά και το παραδέχεται. Δηλαδή τι τη λέει, τη λέει: Όντω έχει χάλια μύτη, χωρί να την έχει δει, ε. χωρί φωτογραφία, χωρί τίποτα έχει κόψει και έχει ράψει ότι είχε χάλια μύτη. Και εγώ λέει, αν με χαλούσε μύτη μου θα έκανα πλαστική. Λοιπόν, αυτό το σχόλιο που απάντησε η κοπέλα, που τις απάντησε η άλλη η σχολιάστρια, είναι ένα σχόλιο το οποίο είναι συγγενικό του εσωτερικού κριτή. Δεν είναι τόσο κακοποιητικό όσο αυτό του εσωτερικού κριτή, αλλά είναι ένα σχόλιο το οποίο αντί να της πήρε παιδί μου η μύτη σου ταιριάζει στο δικό σου πρόσωπο. Εγώ πραγματικά δεν έχω δει κανέναν άνθρωπο ο οποίο να έχει κάνει πλαστική στη μύτη που η καινούρια μύτη να είναι καλύτερη από την προηγούμενη. Πιστεύω ότι ο Θεό ή η φύση δίνει στον καθένα μα μια μύτη που ταιριάζει με τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά μα. Και μένα η μύτη μου είναι χοντρή. Αλλά φανταστείτε με οποιαδήποτε άλλη μύτη. Θα <laughs> είναι πολύ αστεία. Σκεφτείτε να είχα μια γαλλική μυτούλα. Σηκωνόταν μπροστά πάνω με αυτό το συγκεκριμένο πρόσωπο. Ή να είχα μια μύτη. Δια ο κάθε άνθρωπο έχει τη δικιά του μύτη. Και αν δεν μα αρέσει η μύτη μα και δεν μα αρέσει το παγουλό μα και δεν μα αρέσει το φρύδι μα, το ένα ή το άλλο, μήπω έχουμε body dysmorphic disorder, μήπω έχουμε διαταραχή εικόνα σώματο. Και άμα είναι body dysmorphic disorder, που είναι μια διαταραχή γραμμένη στον DSM, που βλέπεις το σώμα σου διαφορετικό από ό,τι είναι, βλέπεις το σώμα σου άσχημο, είναι όμορφο, βλέπεις τη μύτη σου άσχημη, ενώ... παιδιά δεν υπάρχει άσχημη μύτη, εγώ δεν έχω δει άσχημη μύτη μέχρι τώρα. Τώρα αν κάποιο έχει ένα ατύχημα, αν χτυπήσει, α σπάσει μύτη του, αν στραβώσει η μύτη του, αν ναι να κάνει επέμβαση, αλλά μια μύτη φυσική από μόνη της, γιατί να αλλάξει τη μύτη σου, η γνώμη μου. Ξέρω ότι χαλάω τι δουλειέ των πλαστικών. <laughs> Νομίζω δεν θα κάνω ποτέ καμία πλαστική επέμβαση. Νομίζω, δεν ξέρω, ποτέ μιλέ ποτέ. Μπορεί να κάνω στο μέλλον, αλλά προ το παρόν δεν έχω κάνει. Θεωρώ πολύ πιο χρήσιμο να αποδεχτεί την εικόνα του σώματό σου, να αγαπήσει το σώμα σου όπω είναι, παρά να μπει σε μια διαδικασία να πα να κάνει μια επέμβαση. Και έχω δει και περιπτώσει που έκαναν και επεμβάσει και μετά χειροτέρευε η κατάσταση. Γιατί δεν ήταν πρώτα απ' όλα δεν ήταν το, το πρόβλημα, δεν ήταν στη μύτη, ήταν στο μυαλό. Και μετά γίνονταν χειρότερα τα πράγματα. Επίση, παρακολουθούσα προχθέ μία παρουσίαση ε, πλαστικών χειρουργών που μιλούσαν για το overuse of fillers, την υπερβολική χρήση των fillers. Είναι αυτά τα ενέσημα που βάζουν στο πρόσωπο ε, ε, οι άνθρωποι για να φαίνονται νεότεροι. Και λέει, έγινε μία μελέτη και βρήκαν ότι οι πλαστικοί χειρουργοί έχουν υψηλότερα ποσοστά δυσμορφικής διαταραχής σώματος από το γενικό πληθυσμό. Που σημαίνει ότι είναι πιο πιθανόν ο πλαστικός χειρουργός από ότι κάποιο που δεν είναι πλαστικό χειρουργό να πάσχει από δυσμορφική διαταραχή σώματο. Άρα, αν έχει έναν πλαστικό χειρουργό ο οποίο έχει δυσμορφική διαταραχή σώματος, δηλαδή βλέπει το δικό του το σώμα ως λιγότερο όμορφο από ό,τι είναι, δεν έχει αντικειμενική κρίση για το δικό του σώμα, πώς θα έχει για το δικό σου. Οπότε καλύτερα δεν μας αρέσει η μύτη μαζί, το αυτή μαζί, δεν ξέρω εγώ τι άλλο, να πάμε στο ψυχολόγο. Οι πλαστικοί χρειάζονται, ναι, γιατί υπάρχουν και ατυχήματα, αυτοκινητικά, για παράδειγμα, η, η, κοπέλα η οποία δέχθηκε την επίθεση με το βιτριόλια δεν ήταν η πλαστική χειρουργή να τη αναπλάσουν το πρόσωπο. Πώ θα ήταν σήμερα, ενώ χρειάζεται, αλλά. Ε, και λίγο κράτη. Νομίζω ίσω να χρειάζεται να κάνουμε ένα ξεχωριστό βίντεο για τη δυσμορφική διαταραχή σώματο. Είναι body dysmorphic disorder. Ναι δυσμορφική διαταραχή σώματο, νομίζω αυτή είναι η μετάφραση στα ελληνικά. Επειδή διαβάζω από το DSM τα... στα αγγλικά τα διαγνώσει, δεν είμαι πολύ καλή στην ελληνική μετάφραση. Λοιπόν, η κυρία Σκορδά δεν είχε χαλιαμητή, μια χαρά με κάτσε να δω τη Σκορδά. Κύριε Ελέισο, θα μα κάνετε τώρα να βλέπουμε πράγματα που δεν υπάρχουν. Φέι Σκορδά. Κύριε Ελέισο, είναι μια από τι πιο όμορφε γυναίκε που γνωρίζω. Όλε οι γυναίκε είναι όμορφε. Και άσχημη μύτη γυναίκα αυτή. Σοβαρά αυτή η γυναίκα έχει άσχημη μητή. Μια τυχαία φωτογραφία τη βρήκα. Την Googlara. Μια χαρά είναι η μύτη τη κοπέλα. Τι λέτε, ρε. Δεν μα τρελάνετε. Λοιπόν. Άλλο σχόλιο. Ο δικό εσωτερικ... μου εσωτερικό κριτή λέει: Έτσι όπω είσαι, θα μείνει μόνη σου. Σιγά μη σε κανεί. Η μάνα σου είναι πιο καπάτη από σένα. Δεν τη έμοιασε καθόλου. Είσαι χαζή. Ανταλλάσσω το λογισμικό μου με τουλάκι. Λέω εγώ να δει. Λοιπόν. Έτσι όπω είσαι, θα μείνει μόνη σου. Σιγά μη σε ερωτευτεί. Έτσι όπως είσαι θα μείνεις μόνη σου. Απάντηση. Εάν μείνω μόνη μου, θα μείνω μόνη μου γιατί είμαι αρκετά επιλεκτική και δεν θα δέχτω να μπω σε μια κακοποιητική σχέση, σε μια τοξική σχέση, σε μια τέρια στη σχέση, γιατί δεν έχω το σκεπτικό άντρας να είναι και ό,τι να είναι, σχέση να είναι και ό,τι να είναι, γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι. Έτσι όπω είμαι, αν πρέπει να αλλάξω, πρέπει να αλλάξω για μένα, όχι για να μην μείνω μόνη μου. Οι άνθρωποι οι οποίοι αλλάζουν για να ταιριάζουν με τους άλλους και να μην μείνουν μόνοι τους έχουν όνομα, συνεξαρτόμενοι. Σιγά μη σε Ο κάθε... Ε, Μερακλής έχει το μεζέ του. Ποιος το έγραφε αυτό, ένας Κύπρος, το έγραφε κάθε περακλήση έχει τον πεζέτο. Για τον κάθε άνθρωπο υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να του ερωτευτούν. Είμαστε όλοι ερωτεύσιμοι, αξιαγάπητοι και αξιαγάμητοι. Όλοι. Ω τον τελευταίο. Μιλάω για ανήλικε. Λοιπόν, η μάνα σου είναι πιο καπάτσα από εσένα, δεν σε έμοιασε καθόλου. Τώρα δεν ξέρω, είναι πονηρή η μάνα σου και δεν, εσύ δεν είσαι πονηρή ή αυτό που συμβαίνει πολύ συχνά. Η μάνα σου ήταν σύγκολ σε μια εποχή που 9 στι 10 παντρευόντουσαν γιατί οι άνδρε όλοι παντρευόντουσαν και θεωρούσαν ότι έπρεπε οπωσδήποτε να παντρευτούν και η κοινωνία ήταν έτσι που όλε παντρευόντουσαν και γι' αυτό είχαν όλε άντρα, όχι επειδή ήταν πιο καπάτσε. Και τι είναι αυτή η νοοτροπία ότι πρέπει να είσαι καπάτσα. Εγώ δεν θέλω έναν άνδρα που να με καπάτσα και να τον τη λήξω, πε στο εσωτερικό σου κριτή. Εγώ θέλω να είμαι καλά και αν υπάρχει κάποιο που μπορεί να με αγαπήσει και να τον αγαπήσω όπω είναι, όπω είμαι και να είμαστε καλά. Καλό να έρθει, καλοδεχούμενο. Έναν άντρα, μια γυναίκα που το φέρνει μαζί σου με το ζόρι, τον κουβαλά βάρο σακί. Βάρο ασίκο, το ένα σακί στην πλάτη σου. Λοιπόν, πάμε τώρα στο επόμενο σχόλιο. Θα πω τεράστιο αυτό το βίντεο. Ο δικός μου εσωτερικός κριτής. Πω πω ζημιά, γιατί δεν το πρόβλεψε το πρόβλημα να το προλάβει πριν γίνει, είσαι ανεύθυνη. Ό,τι ζημιά και απρόβλεπτο γίνει, εσύ φτες. θα μπορούσε να τα έχει αποφύγει. Απάντηση. Δεν είμαι μάντη. Δεν είμαι medium. Είμαι άνθρωπο. Δεν εξαρτάται από μένα το σύμπαν. Δεν είμαι το κέντρο του σύμπαντο. Δεν μπορώ να τα προβλέπω όλα. Αυτό που μπορώ να κάνω και το κάνω είναι να αντιμετωπίζω οτιδήποτε συμβαίνει. Να προβλέπω δεν γίνεται. Δεν γίνεται, δεν έχει βρεθεί ακόμη προβλεπτική μηχανή. Και ακόμη και ο εγκέφαλο μα, ο οποίο λειτουργεί με βάση την προβλεπτική θεωρία του νου, πέφτει πάρα πολλέ φορέ έξω. Γιατί οι προβλέψει ποτέ δεν είναι ίδιε με την πραγματικότητα που θα συμβεί. Πάλι πολυλόγησες και μονοπόλησες την κουβέντα, είσαι εγκοκεντρική, άλλη φορά να μιλάς λιγότερο και να ακούς περισσότερο. Απάντηση. Μίλησα όσο είχα ανάγκη να μιλήσω. Το να μιλάω δεν σημαίνει πως είμαι εγκοκεντρική. Μιλάνε οι άνθρωποι οι οποίοι εκφράζονται. Υπάρχουν άνθρωποι που δεν μιλάνε καθόλου και είναι εξαιρετικά εγωκεντρικοί. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι λαλίστατοι και δεν είναι εγωκεντρικοί. Δεν κρίνεται εγωκεντρικότητα ενό ανθρώπου από το πόση ώρα μιλάει. Και κάποιε φορέ θα μιλήσουμε περισσότερο, κάποιε φορέ θα μιλήσουμε λιγότερο. Δεν σου πέφτει λόγο. Εσύ γιατί μιλά τώρα, εσύ γιατί πολυλογεί τώρα. Πάλι πολυλόγησε, πάλι πολυλόγησε, λέμε στην Κύπρο. Πάλι πολυλόγησε, σου λέει ο εσωτερικό σου κριτή. Κάσε, του, εσύ πολυλόγησε. Μην τολμήσει να ρισκάρει τίποτα. Το πιο σίγουρο δρόμο να διαλέγει πάντα. Φύλα για τα ρούχα σου να βρει τα μισά. Άμα είναι να φυλάω τα ρούχα μου και να βρω τα μισά, προτιμώ να ρισκάρω και να κινδυνεύω να τα βρω και διπλά και τριπλά ή και καθόλου. Ναι, θα τολμήσω και ναι, θα ρισκάρω. Ναι, θα κάνω άλματα πίστη, γιατί είμαι άνθρωπο και οι άνθρωποι είμαστε φτιαγμένοι για να κάνουμε λάθη Είμαστε φτιαγμένοι για να πέφτουμε κάτω και να ξανασηκωνόμαστε. Έχουμε αρθρώσεις οι άνθρωποι. Δεν είμαστε, είμαστε σπονδυλωτά. Δεν είμαστε ασπονδυλαόντα. Αν Άμα πέσουμε κάτω μπορούμε να ξανασηκωθούμε. Δεν σου αρέσει η δουλειά σου και σε ποιον αρέσει νομίζει η δουλειά. Ποιο σου είπε πω πρέπει να σου αρέσει. Κάτσε καλά και βρέξε κόλλο. Αν δεν βρέξει κόλλο, δεν θα φας ψάρι. Θα πονηθεί εσύ. Άσε τα όνειρα και κοίτα να κρατήσει τη σιγουριά και το ασφαλέ εισόδημα. Δικαιούμαι να μην μ' αρέσει η δουλειά μου. Με το να ε, επιλέξω και να προσπαθήσω να κάνω τη δουλειά που πραγματικά μ' αρέσει, ποιο σου είπε ότι δεν θα κόλλο Τότε είναι που θα κόλλο Θέλει εσύ να κάνει μια δουλειά που δεν σου αρέσει η εσωτερική μου κριτή και να αφήσει το όνειρά σου, κάνω τι καταθένει. Εγώ θα κάνω αυτό που θέλω. Έρωτα, έλα τώρα με τα παραμυθάκια. Το πολύ τρει μήνε κρατεί ο έρωτα. Κοίτα εκεί να έχει έναν άνδρα να μη σε δέρνει και να μη σου τρώει τα λεφτά και ποιο την τύχει σου. Oh, that's a tricky one. <laughs> <laughs> Υπάρχει ο έρωτα. Υπάρχει ο έρωτα όσο υπάρχουν άνθρωποι. Και όσο ακούω εσωτερικέ μου κριτή θα γίνω μισάνθρωπος. Οπότε ούτε εγώ θα μπορώ να ερωτευτώ κανέναν. Άρα, θε να μου στερήσει τον έρωτα με το να με κάνει να μην πιστεύω στον έρωτα. Παιδιά, ξέρετε ότι εγώ πιστεύω στον έρωτα πάρα πολύ. Στον πραγματικό έρωτα όμω, τον αυθεντικό έρωτα, τον αληθινό έρωτα. Ο οποίο προχωράει πέρα από του τρει μήνε τη ορμονική αναστάτωση, γιατί έχει γερά θεμέλια. Και ακριβώ επειδή πιστεύω στον έρωτα, και γι' αυτό έχω δοκιμάσει όσε φορέ έχω δοκιμάσει να παντρευτώ, και γι' αυτό δέχθηκα να χωρίσω. Και όταν αποφάσισα εγώ να χωρίζω και όταν αποφάσισα η άλλη πλευρά. Και γι' αυτό εξακολουθώ να ζω. Γιατί πιστεύω ότι ανά πάσα στιγμή... ο οποιοσδήποτε άνθρωπο σε οποιαδήποτε ηλικία... και στα 60 και στα 70 και στα 80... μπορεί να αγαπήσει και να ερωτευτεί. Και να αγαπήσει με ανταπόκριση. Και να ερωτευτεί με ανταπόκριση. Και επίσης πιστεύω και στον έρωτα... προς πράγματα που αγαπάμε. Την αυτοαγάπη... Άκου εκεί δεν έχει έρωτα. Χαζή που είσαι, πάλι ανοίγεσαι και λες τα προσωπικά σου πέρα δόθε δαχτυλοδειχτούμενη και θύμα θες να είσαι. Δεν είμαι καθόλου χαζή. Όποιο δεν μίλησε δεν έφαγε. Πε του μία παρεμίαση. <laughs> Όποιο δεν μίλησε δεν έφαγε. Εγώ νιώθω αυτά που νιώθω, θέλω να πω αυτά που θέλω να πω. Παίρνω το ρίσκο να τα ακούσουν και άνθρωποι που δεν θα τα εκτιμήσουν, αλλά δεν θα τα κρατήσω μέσα μου να σκάσω. Κάτσε εσύ μέσα σου να σκάσει. Απέτυχε. Ε, καλά να πάθει αφού ρίσκαρε. Σε ο κόλο σου. Τρέχα τώρα. Όποιο δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Ναι, απέτυχα. Είναι μέσα στη ζωή να αποτύχω. Ναι, καλά να πάθω γιατί μέσα από μια αποτυχία μαθαίνουμε πράγματα. Δεν το μετανιώνω που ρίσκαρα. Γιατί αν δεν ρίσκαρα, δεν θα γνώριζω το αποτέλεσμα και δεν θα μάθαινα. Βεβαίω θα τρέξω τώρα. Και δεν τρέχω επειδή όποιο δεν έχει μυαλό, έχει πόδια. Τρέχω γιατί έχω ποδάρε και θέλω να τι γυμνάσω κι άλλο. Έτσι απαντά στον εσωτερικό κριτή. Διαζύγιο, πώ τολμά να κάνει τέτοιε σκέψει, ευτυχία και μπαρούφε. Έδωσε το λόγο και θα τον κρατήσει. Εσύ κόψε τον λαιμό σου, τα παιδιά σου μόνο να μεγαλώσουν σε ενωμένο σπίτι. Και είσαι δηλαδή και απαιτεί ευτυχία. Δεν υπάρχει ευτυχία. Εντάξει, τώρα θα πει εδώ στο εσωτερικό κριτή. Να δει το playlist του κανάλι μα. Πρέπει να χωρίσω και να δει και τα βίντεο με θέμα παιδιά και διαζύγιο να πάρει αποστομωτικέ απαντήσει. Βεβαίω και υπάρχει ευδαιμονία. Βεβαίω και υπάρχει ευδαιμονία και σίγουρα ευδαιμονία δεν βρίσκεται σε ένα σπίτι, στο οποίο μία γυναίκα είναι καταπιεσμένη και κόβει το λαιμό τη για να ζουν τα παιδιά σε ένα ψεύτικο σπιτικό ενωμένο. Ψεύτικα ενωμένο σπιτικό. Αν πα να ζήσει μόνη σου, θα το μετανιώσει. Η γυναίκα μόνη τη είναι σαν φίλο στον άνεμο. Δίχω νόημα στη ζωή. Θα κοιτάξουν όλοι να σε εκμεταλλευτούν. Θα είσαι και δάχτυλο δάχτυλοδειχτούμενοι. Πολύ δάχτυλο βάζει αυτό ο εσωτερικό σου κριτή, φιλενάδα. Ακουστεί <laughs> και κάπω αυτό τώρα. Πολύ <laughs> <laughs> το δάχτυλο δείχνει. <laughs> <laughs> ναι, ναι. ναι. Να. Α, άντε και με έδειξα με το δάχτυλο, παρακάτω. Θα με δείξουν, δεν θα μου τον πήξουν πε του. <laughs> <laughs> Ελά, σου πω, είναι η μάνα σου, ο εσωτερικό σου κριτή. Εσύ, ξέρει τι Είναι η, μαμά σου. Είναι η μαμά σου. <laughs> <laughs> ακούγεται λιγάκι σαν τη μαμά μου Να τις γνωρίσουμε να κάνουν παρέα Αλλά εμείς να μην κάνουμε παρέα με αυτές Λοιπόν μια άλλη φίλη γράφει απόν και οι δύο φωνές Χαμένες τα δικά τους Η δική μου φωνή μου λέει προχώρα Η φίλη αυτή βρίσκεται σε ένα στάδιο Που προφανώς έχει κάνει πολύ καιρό ψυχοθεραπεία Και έχει φτάσει στο σημείο να σιγάσει Και να σωπάσει τον εσωτερικό της κριτή και έχει αρχίσει να κάνει επικοδομητικό διάλογο με τον εαυτό της και να της λέει δική της φωνή προχώρα. Μια άλλη φίλη γράφει «Δεν ξέρεις πόσο το χρειαζόμουν αυτό το βίντεο θέμα σήμερα. Τον κριτή μου τον πήγα no contact, αλλά τον έχω και εσωτερικεύσει, τον παλεύω. Θα ζήσω χωρίς αυτόν όπως θέλω. Εγώ και θα ζήσω ωραία. Να σε καλά, θέκλα μου». Λοιπόν. Τώρα, ένα τελευταίο σχόλιο, το οποίο είναι πολύ αισιόδοξο, γιατί έρχεται από μια φιλή, η οποία τον έχει γαμίσει τον εσωτερικό της Κρήτου αλλά έχει αποστομώσει. Ο δικός μου κριτής μου λέει, αγάπησε έμπραχτα και αποφασιστικά εσένα, άρα τη ζωή σου. Το χάνει το δρόμο συχνά. Πέφτει, αλλά σήκω πιο γρήγορα. Πιο δυνατά. Προχώρα. Έχει δρόμο. Εμπρό. Και μην κοιτά πίσω πάνω να θεμάσαι. Σιγά μην δεν βρει έναν καλοήθη. Δεν απογέννησαν οι μανάδες. Επειδή επέζησε σε έναν αχάριστο μίζερο Κι α σε άδειασε. Αυτό ήταν, μιλά για τον πρώην άντρα Αυτό ήταν αυτό που μπόρεσε να κάνει. Απόλαυσε την κάθε στιγμή σου Παναθεμάσαι, ανόητο καλό πλάσμα. Αξίζει πολλά και εσύ θα τα δώσει σε σένα μόνο. Αμάν, μην πέφτει, μην αφήνεσαι. Κι α αρέσει, κι α δεν έχει σύντροφο, μου λέει. Και ακούω όλο και πιο συνειδητοποιημένα για ψυχή μα δεργαμότο. Και κάπω έτσι με ανέθρεψαν οι δικοί μου, ιδίω η μαμά μου. Η ζωή είναι όμορφη και αξίζει. Μη λυγίζει και α έκανε του κεφαλιού σου. Έχει ωραία δώρα στη ζωή, έχει εσένα, μην το σκοτώνει. Και τη λέω, αυτό δεν είναι κριτή είναι επικοδομητική εσωτερική φωνή. Και μου λέει, αφού αυτά ακούω, λέω, είναι, λέω είμαι κενή, μου λέει είσαι χαζή, λέω πάει η ζωή μου, μου λέει σιγά τα οά. Η ζωή είναι ωραία και ακόμη δεν τελείωσε. Όλο απαντάει αλλιώ. Τα χρόνια μετά τη νέα συνθήκη, όσο πέρασαν τα πρώτα χρόνια πέτρινα και πένθυμα αρκετέ φορέ, εννοεί μετά το διαζύγιο, άρχισε να μου απαντάει ο εαυτό μου αμέσω, ό,τι και αν του αμαυρώνω στη σκέψη μου. Πολύ περισσότερο όσο περνάει ο καιρό και έζησα πολύ με τον εαυτό μου. Η αλήθεια με αποστομώνει. Αυτό το τελευταίο σχόλιο, που έγινε από την κυρία Παναγιώτα, ξέρει αυτή. Ε, είναι στο τρίτο επίπεδο που κάνω το σχόλιο. Είναι ένα πολύ ωραίο σχολείο γιατί ακριβώ έρχεται από έναν άνθρωπο ο οποίο έχει κάνει πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό του και συνεχίζει να κάνει δουλειά με τον εαυτό του και έχει καταφέρει, όπω και το προηγούμενο σχολείο που σα διάβασα, που είπε η φίλη, ότι έχει σοπάσει ο εσωτερικός κριτής είναι χαμένος στα δικά του, εγώ λέω στον εαυτό μου προχώρα. Αυτό είναι το επόμενο στάδιο, όπου έχουμε εντοπίσει τον εσωτερικό μας κριτή, του έχουμε απαντήσει καταλλήλως, τον έχουμε βάλει σε σίγαση και ο εσωτερικός μας διάλογος γίνεται με τον τρόπο που περιέγραψε και το «προχώρα», που είναι έτσι πολύ χαρακτηριστικό, το «προχώρα», που σημαίνει «μπροστά», «πάμε μπροστά». Και, όπως ε, περιέγραψε και η Παναγιώτα, πολύ έτσι χαρακτηριστικά στο σχόλιο της. Ε, πόσα λόγια αγαπητικά μιας αγαπητικής μάνας της λέει τώρα η επικοδομητική εσωτερική της φωνή. Θα μοιραστώ μαζί σας κάτι το οποίο μου το έλεγαν οι θεραπευόμενοι μου παλιά όταν είχα το γραφείο, ότι μου έλεγαν, ξέρει, όλη την εβδομάδα εμεί μιλάμε. Πίνω τον καφέ μου, κάνω μπάνιο, οδηγώ και εγώ μιλάω μαζί σου. Και σου λέω τι σκέψει μου και σου λέω του φόβου μου και εσύ μου λε μην τα βάζει κάτω και εσύ μου λε προχώρα και εσύ μου λε εθαρρυντικά λόγια. Και αρκετοί μου το έχετε πει παλιότερα που λάμβανα email και μερικέ φορέ το γράφετε και στα σχόλια ότι συνομιλείτε μαζί μου ω ψυχοεκπαιδεύτρια που ακούτε τη φωνή μου μέσα από τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο. Ε, όταν έρχεται η ώρα να πάρετε κάποιες αποφάσεις. Που είπαμε ότι η ώρα να πάρουμε αποφάσεις είναι συνέχεια. Είτε μικρές είτε μεγάλες αποφάσεις παίρνουμε συχνά. Ε, η φωνή του ψυχολόγου μας ή η φωνή του ψυχολόγου που μας κάνει ψυχοεκπαίδευση. Δεν είναι ότι βρίσκομαι εγώ εκεί πέρα και μιλάω. Απλώς σημαίνει ότι εσωτερικεύει ο άνθρωπος το καινούργιο λογισμικό. Το λογισμικό που έρχεται από την ψυχοθεραπεία και το λογισμικό που έρχεται από την ψυχοεκπαίδευση. Γιατί ακριβώ τόσο η ψυχοθεραπεία όσο και η ψυχοεκπαίδευση ανοίγουν τα μάτια των ανθρώπων. Και του εκπαιδεύουν και του μαθαίνουν τι αλήθειε τη ζωή και όχι τι τρευλέ παρανοήσει των κακοποιητικών άνθρωπων που του ντόπιαζαν, που του αποθάριναν, που του έκαναν να νιώθουν άσχημα για τον εαυτό του. Γι' αυτό λέω να ακούτε τα βίντεο καθημερινά. Ακούτε καθημερινά ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, διαβάζετε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία. Αν κάποιοι δεν έχετε χρόνο για να διαβάζετε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία, κοιτάξτε λίγο τη λειτουργία συμμετοχή που στο πρώτο επίπεδο, μόνο 5 ευρώ το μήνα στοιχίζει το πρώτο επίπεδο, μπορείτε να έχετε πρόσβαση σε όλα τα playlist που διαβάζουμε και σχολιάζουμε ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία και να μπορείτε να κάνετε τη γυμναστική σα ή τι δουλειέ σα στο σπίτι, να οδηγείτε και να ακούτε που διαβάζω και σχολιάζω τα βιβλία σε αυτά τα playlist. Λοιπόν, έχουμε δεχθεί αρνητική πλήση εγκεφάλου μεγαλώνοντα. Αυτή η αρνητική πλήση εγκεφάλου για τον εαυτό μα, αρνητική για τον εαυτό μα, μειωτική προ τον εαυτό μα, έχει εσωτερικευθεί και έχει γίνει εσωτερικό μα κριτή. Στόχο μα είναι να εντοπίσουμε τον εσωτερικό μα κριτή, να τον απομονώσουμε, να του απαντήσουμε καταλήλω και να τον βάλουμε σε σίγαση. Και να υποκαταστήσουμε αυτό το σαθρό λογισμικό, το τοξικό λογισμικό, με το υγιέ λογισμικό, τη ψυχοεκπαίδευση την οποία κάνουμε εδώ σε αυτό το κανάλι. Σε αυτό το κανάλι υπάρχουν πάνω από 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο, ακόμη και δεν είναι κάποιο γραμμένο σε οποιοδήποτε επίπεδο τη συμμετοχή. Έχει 4.000 ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο να δει. Έχουμε πάνω από 80 playlists, δηλαδή λίστε με βίντεο που αγγίζουμε διάφορα θέματα ψυχοεκπαίδευση. Επίση, έχουμε πολύ συχνά ε, ευκαιρίε είτε μέσω live που κάνουμε εδώ στο κανάλι, είτε μέσω το webinar που κάνουμε στο τρίτο επίπεδο, είτε μέσω τη ομάδα Zoom με τι γυναίκε στο τέταρτο επίπεδο που είναι αυστηρά για γυναίκε, που είναι ομάδα ερωτήσεων-απαντήσεων σε θέματα σχέσεων, είτε στα διαζώσει ψυχοεκπαιδευτικά εργαστήρια που θα κάνουμε στην Αθήνα σύντομα. Σάββατο 4 Νοεμβρίου και 5η 5 Νοεμβρίου έχουμε διαζώσει συναντήσεις στην Αθήνα. Αν κάποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες... να μου στείλετε email στο thekla.gr... που να γράφει στον τίτλο πληροφορίες για τα εργαστήρια στην Αθήνα. Δεν λαμβάνω πλέον email με ερωτήσεις για να κάνω βίντεο. Ε, δίνω το email μου αυστηρά για αυτό το θέμα. Αυστηρά λέω με την έννοια ότι αν, αν μου στείλετε οτιδήποτε άλλο δεν, δεν θα απαντήσω... γιατί γνωρίζετε ότι έχω λάβει την απόφαση να κάνω οικονομία δυνάμεων και να μην απαντάω στα email ώστε να μπορώ να κάνω καθημερινά καλύτερα βίντεο για το κανάλι μας και νομίζω το έχετε προσέξει ότι από τα τέλη Ιουλίου που σταμάτησα να απαντώ σε email ότι νομίζω έχουμε αλλάξει πίστα εδώ στο κανάλι ότι έχουμε κάνει περισσότερα βίντεο, μεγαλύτερα σε διάρκεια και πηγαίνουμε περισσότερο εις βάθος. Αυτό νιώθω εγώ τουλάχιστον. Θα χαρώ να διαβάσω τα σχόλια και τι δικέ σα απόψει, αν το νιώθετε κι εσεί αυτό, ότι πάμε πιο βαθιά. Γιατί εγώ πω μαζί σα, ψυχοεκπαιδεύομαι μαζί σα, ψυχοθεραπεύομαι μαζί σα. Εντάξει, με την ψυχολόγο μου ψυχοθεραπεύομαι, αλλά παράλληλα κάνω και εγώ ψυχοθεραπεία σε άλλη ψυχολόγο και προχωρούμε. Και επίση, αν κάποιο, όπω είπα και προηγουμένω, αν κάποιο μπει στο πρώτο επίπεδο στη συμμετοχή, που είναι 4,99 ευρώ το μήνα, στοιχίζει το να γραφτεί κάποιο στη συμμετοχή. Στην περιγραφή όλων των βίντεο υπάρχουν πληροφορίε για τη συμμετοχή. Έχει 10 playlist με ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία που διαβάζουμε, τα οποία μόνο εκείνα να παρακολουθήσει. Θα έχει τεράστια θετική πλήση εγκεφάλου, να βάλει πληροφορίε μέσα στον εγκέφαλο του, στον εγκέφαλο τη, ούτω ώστε να υποκαταστήσει το λογισμικό του εσωτερικού κριτή με υγιέ λογισμικό. Αλλά ξαναλέω, ακόμη και στα βίντεο τα δημόσια που έχουν πρόσβαση όλοι, είτε είναι γραμμένοι στο κανάλι είτε όχι, υπάρχει πάρα πολύ υλικό. Αυτό το βίντεο, για παράδειγμα, το βλέπετε όσοι το βλέπετε στη δημόσια μορφή του, χωρίς να είστε στη συμμετοχή στο κανάλι και είναι ανοιχτό και προσβάσιμο από όλου. Ε, ελπίζω να τα χρήσιμο. Πα, θα βγει και πολύ ώρα αυτό το βίντεο. Πω, πω, ένα λεπτό να δω. Μία ώρα αυτό το βίντεο. Βιντεάρα. Αξίζει τον κόπο όμω. Αξίζει τον κόπο όμω. Αυτοί είμαστε εδώ πέρα. Είμαστε η ψυχοεκπαιδευτική κοινότητα. Ένα ασφαλή χώρο όπου συμπαραστεκόμαστε σε ανθρώπου οι οποίοι θέλουν να καλυτερεύσουν τη ζωή τους, θέλουν να ξεπεράσουν Τη ψυχολογική ή οποιοδήποτε άλλου είδου κακοποίηση έχουν βιώσει μεγαλώνοντας... μεγαλώνοντα, να ξεπεράσουν τη σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρες. Εδώ θέλω να πω ότι ο εσωτερικό κριτή παίζει βασικό ρόλο στη συναισθηματική μα απορρίθμιση, όσοι υποφέρουμε από σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε. Αν δεν ξέρετε τι σημαίνει σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε, στο. στην πιχαρή αναζήτηση στο YouTube σύνθετη διαταραχή μετατραυματικού στρε και το όνομα μου δίπλα. Θέκλα και το γράψει και θα σα βγάλει όσα βίντεο έχουμε κάνει. Είχαμε κάνει και ένα επεισόδιο για το τραύμα στο podcast και ένα επεισόδιο για τη σύνθετη διαταρχή με ένα τραυματικό στρε που είναι έτσι πολύ χρήσιμα. Αυτά. Πρέπει να το κλείσουμε κάποτε αυτό το βίντεο. Ε, ελπίζω να είναι αρκετά χρήσιμο και αρκετά επαρκέ και να σα καλύψει πλήρω και να μην έχετε άλλε απορίε. Αλλά έχουμε πει πολλά πράγματα. Έχουμε πει για το ημερολόγιο συναισθημάτων, για την καταγραφή των αρνητικών δηλώσεων, Των εκφοβισμών, των μπουρδολογιών που λέει ο εσωτερικό κριτή. Έχουμε μιλήσει για την απάντηση του, έχουμε μιλήσει για την απομόνωση του, για τη σύγχαση του, για την αυτοαγάπη, για το αυτοάγγιγμα, για την αυτοσυμπόνια. Έχουμε πει πάρα πολλά. Νομίζω πρέπει αυτό το βίντεο να το ακούμε και να το ξανακούμε. σω να το ακούσετε κομμάτι-κομμάτι και να το ξανακούσετε. Γιατί έχει μέσα πολλή πράγμα. πολύ πράγμα. Σα <ΣΣ> χαιρετώ.